Συνάδελφε, συνάδελφοι, η σημερινή μας κινητοποίηση γίνεται για να αναδειχθεί για άλλη μια φορά ότι σε αυτά τα 2,5 χρόνια πανδημίας τα προβλήματα του νοσοκομείου ΚΟ αλλά και των υπολείπων δημόσιων δομών υγείας του νησιού μας παραμένουν άλυτα. Εδώ και 2,5 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει κάνει το παραμικρό για την προστασία της υγείας μας. Το αντίθετο γίνεται. Η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει. Το εργατικό κέντρο, τα σωματεία της περιοχής ξέρουν καλά ότι η κυβέρνηση δεν είναι ανίκανη. Η πολιτική που υπηρετεί έχει μόνο ένα στόχο. Να υπερασπιστεί με όποιο κόστος τα κέρδη των λίγων, των μεγάλων ομίλων. Τα χρήματα από τους φορολογούμενους, από εμάς, κατευθύνονται για business, πράσινες, ψηφιακές και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, που όλα αυτά τα αστικά κόμματα συμφωνούν, άσχετα με τις όποιες διαφορές τους. Ακριβώς αυτά τα χρήματα θα κατευθυνθούν τα εκατομμύρια για έργα που έχουμε ξαναδεί και προορίζονται για το μεγάλο κεφάλαιο. Για τους πολλούς, για τους εργαζόμενους, για τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Δεν υπάρχει σάλιο, μας λένε. Μας λένε ότι δεν γίνεται τα παιδιά μας να πηγαίνουν σχολείο σε 15μελή τμήματα, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για προσλήψεις καθηγητών, δασκάλων, ούτε για να χτιστούν σχολείο. Αυτό εμείς πρέπει να το αποδεχτούμε το 2022. Μας λένε ότι για την ακρίβεια δεν μπορούν να κάνουν κάτι, αλλά βρίσκουν δισευρώ για να αγοράσουν τα Ραφάλ. Μας λένε ότι θα αυξηθεί ο λογαριασμός του ρεύματος. Ήδη έχει αυξηθεί, αλλά δεν μπορούν ότι ωφελεί το λαό. Κοστίζει για το μεγάλο κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του. Δεν μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιόνται. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη διεκδίκηση, το μαζικό, συλλογικό αγώνα, την πάλη μας για να μπορούν τα παιδιά μας να μορφώνονται, να γινόμαστε καλά όταν αρρωσταίνουμε, να υπάρχει πρόληψη, στη δουλειά μας να υπάρχουν εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η αγανάκτηση, ο θυμός, να γίνει οργανωμένη αντίδραση. Δεν αποδεχόμαστε τις συγγνώμες τους. Τις επιστρέφουμε. Θέλουμε να ζήσουμε ανθρώπινα, σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και όχι να γυρνάμε 100 χρόνια πίσω, να υπάρχουν σπίτια χωρίς ρεύμα που ζεσταίνονται με μαγκάλια, τα παιδιά μας να πηγαίνουν με κουβέρτες στα σχολεία. Τα είδαμε κι αυτά. Αυτή είναι η κανονικότητά τους. Όμως εμείς θα παλέψουμε για τη δική μας πραγματικότητα. Έχουμε ευθύνη όλοι μας. Και αυτοί που είμαστε σήμερα εδώ και αυτοί που σήμερα δεν είναι. Να μην επιτρέψουμε σε κυβέρνηση, μεγάλη εργοδοσία, κόμματα που ακολουθούν την ίδια πολιτική να μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Ένα είναι το σίγουρο και έχει αποδειχτεί. Σωτήρες δεν υπάρχουν. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Χθες, σήμερα και αύριο. Αλλά για να έχει αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι μαζικός. Και αυτό είναι το στοίχημα των επόμενων ημερών. Είναι στο χέρι μας και μπορούμε, συνάδελφοι και συναδέλφισες. Διεκδικούμε μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του κράτους και εργοδοσίας. Εδώ και τώρα κλιμάκιο το ΕΔΟΥ για την οργάνωση της επιδημιολογικής επαιτήσης και εκμηλάτησης σε χώρους δουλειάς και στα σχολεία. Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Ενίσχυση του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού για όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους με τον απαραίτητο προεμβολιαστικό έλεγχο. Κρατική χρηματοδότηση. Άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου ΚΟ, του Κέντρου Υγείας, του ΕΦΚΑ. Μόνιμες προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού, τεχνικού προσωπικού σε όλες τις δημοσίες.
επαναλειτουργία των πολυιατρίων στο ΕΦΚΑΚΟ. Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Κατάλληλες αίθουσες. Αραίωση μαθητών στις τάξεις. Εξασφαλισμένη καθαριότητα. Προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών και δασκάλων. Καμία αύξηση στα τιμολόγια θέρμανσης. Φθηνό ρεύμα και θέρμανση για το λαό. Μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50% και κατάργηση των χαρατσιών για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Καμία διακοπή ρεύματος σε λαϊκές κατοικίες. Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Κοινωνικές παροχές. Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε κάθε χώρο κλάδο δουλειάς. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 251 ευρώ. Κατάργηση νόμων Βρούτσι, Αχτσιόγλου και Χατζηδάκη και όλου του αντεργατικού πλαισίου για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Επίδομα ανεργία σε όλους τους ανέργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτά είναι τα αιτήματα του εργατικού κέντρου. Αυτά παλεύουμε και όπως είπα και πριν, είναι στο δικό μας χέρι στις αυριανές κινητοποιήσεις, στους αυριανούς αγώνες να γίνουμε περισσότεροι. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους.